εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Τέλειο. Ναι, Ελίνα, σήμερα το πρωί τόσο οι πελάτες του ξενοδοχείου όσο και οι εργαζόμενοι, μεν πελάτες, στους πελάτες ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να φύγουν από το ξενοδοχείο, στους δε εργαζόμενους υπόθηκε από την διεύθυνση ότι θα πρέπει να εξέλθουν του ξενοδοχείου. Ένα ιστορικό λοιπόν ξενοδοχείο κλείνει σήμερα, είναι ένα κτίριο του 1927 και 120 εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι εργαζόμενοι, υπάρχει αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει μεταφερθεί από την εταιρεία, την ελληνική στην οποία βρισκόταν, σε μια άλλη εταιρεία, Κανάιμαν, μας είπαν, με έδρα την Βενεζουέλα. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε χρέη, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, 40 με 44 εκατομμύρια περίπου ευρώ στις τράπεζες, χρωστούσε σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο, καθώς επίσης και χρωστούσε δεδουλευμένα από 5 έως και 10 μήνες σε αρκετούς εργαζόμενους, κάποιοι από αυτούς 10, 15, 20 χρόνια προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Θέλουν λοιπόν οι εργαζόμενοι να μάθουν τώρα καταρχήν τι θα γίνει, θέτουν ως πρώτο όρο την πληρωμή των δεδουλευμένων τους και φυσικά σε περίπτωση επαναλειτουργίας του ξενοδοχείου θέλουν να ξαναπάρουν πίσω τις δουλειές τους. Λίνα. Και πάμε να δούμε τι λένε. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Μας ενημερώσανε ότι μέχρι τις 12 θα έχει εκκαινωθεί πλήρως το ξενοδοχείο και θα πάψει να υφίσταται ως πεντελικό. Είμαι 11 χρόνια, σχεδόν 11 χρόνια. Χρωστάει και σε μένα δεδουλευμένα προηγούμενα. Τώρα τελευταία μας έδινε αυτά τα έναντι που μας έδινε, το αφεντικό, και εμείς μας είπαν ότι σήμερα πρέπει να βγούμε έξω. 12 ώρα τελειώνουμε. Τελειώσαμε και εμείς μαζί με το ξενοδοχείο. Επειδή είμαστε το πιο σοβαρό περιουσιακό στοιχείο αυτού του ξενοδοχείου, γιατί το ξενοδοχείο δεν είναι τα τούβλα και η τύχη, είναι οι εργαζόμενοι του. Εμείς απαιτούμε από τον επόμενο αγοραστή, από αυτόν που το αγόρασε το ξενοδοχείο και από ό,τι μας ενημέρωσε θα το δώσει για ανακαίνιση, να μας επιβεβαιώσει ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα προσληφθούμε όταν θα ξανανοίξει το ξενοδοχείο. Πάμε τώρα στο εφετείο και τη Σοφία Φασουλάκη, καθώς πριν από λίγο